Ο Εμμανουέλ Μακρόν χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος στην Ντρομ, όταν ξαφνικά ένας πολίτης παριστάνει ότι θέλει να του σφίξει το χέρι, αλλά τελικά του δίνει ένα δυνατό χαστούκι στο πρόσωπο. Πέφτει κάτω. Οι άνδρες της προσωπικής ασφαλείας του Προέδρου τον απομακρύνουν. Cette personne qui prend le président de la République par le bras et qui tente de lui donner une gifle. Ça s'est passé à la sortie de l'école hôtelière alors qu'il allait retourner dans son véhicule. Ο πρόεδρος της Γαλλίας πραγματοποιούσε περιοδεία στη γαλλική επαρχία, όπου συνάντησε εστιατόρες και μαθητές ώστε να μιλήσουν για την πανδημία. Κανείς δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. Une phrase prononcée dans cette vidéo qui est, je cite, Montjoie-Saint-Denis. Ce qui visiblement est une référence royaliste. Αν και η Γαλλική Προεδρία αρνείται να σχολιάσει το περιστατικό, η αντίδραση του πολιτικού κόσμου της Γαλλίας ήταν άμεση. La démocratie, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. Je considère ce genre de comportement inadmissible et je vous le dis avec une fermeté totale. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez. Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, χαιρετώντας τους πολίτες που ήθελαν να τον δουν. Για το περιστατικό έχουν ήδη συλληφθεί 2 ύποπτοι, ενώ το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.